Καλώς ορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα δείξουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο σχέδιο, αλλά πολύ εύκολο. Από τη μία πλευρά έχει αυτό το ωραίο σχεδιάκι με τα βέ και από την άλλη είναι επίπεδο. Ένα κασκό λοιπόν, διπλής όψης, σε πάρα πολύ ωραίο μπλε και γκρι χρώμα. Να ξεκινήσουμε όμως. Έχουμε από τη Lion Brand το Scarfie. Γκρι μπλε, βλέπετε. Πολύ ωραίοι χρωματισμοί. Είναι 150 γραμμάρια, 285 μέτρα. 78% ακριλικό, 22% μαλλί. Μας προτείνει πεντάρι εξάρι βελονάκι. Έχουμε το εξάρι μας εδώ. Είναι το νούμερο 209, το συγκεκριμένο χρώμα. Να τη λοιπόν και η αρχή του νήματός μας και ξεκινάμε. Απλή γλυσίδιτσα, 20 γαϊτανάκια, λοιπόν η αρχική μας αλυσίδα και για να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Μία αλυσίδιτσα για το ύψος. Μπαίνουμε στον επόμενο πόντο. Και η πρώτη σειρά μας θα είναι μόνο με άριχτα. Μπαίνουμε λοιπόν στον πόντο, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε. Μπαίνουμε στον πόντο, παίρνουμε νήμα, 2 θηλιές στο βελονάκι μου και κλείνω. Μπαίνω στον πόντο, 2 θηλιές στο βελονάκι μας, κλείνω. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα? Θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Η πρώτη σειρά μας είναι έτοιμη. Πάμε για τη δεύτερη σειρά τώρα. 2 λυσιδίτσες. Θα αλλάξουμε πλέξη. Γυρνάμε. Και θα κάνουμε πια μισά ποδαράκια. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στον πόντο, έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και κλείνω. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, 3 θηλιές στο βελονάκι μας, παίρνω νήμα και κλείνω. Μέχρι να τελειώσει και αυτή η σειρά. Να τη λοιπόν και η δεύτερη σειρά. Μία αλυσίδα τώρα, οπότε συνεχίζουμε την επόμενη σειρά με άριχτα γαϊτανάκια. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα λάξ. Μία σειρά άριχτα, μία σειρά μισά ποδαράκια. Πια όμως, για να βγει αυτό το σχεδιάκι το ωραίο, δεν θα μπούμε κανονικά στους πόντους, αλλά θα πάρουμε τον προστινό νήμα. Θα μπαίνουμε λοιπόν και θα παίρνουμε τον προστινό νήμα. Κάθε φορά και θα κάνουμε εδώ τα άριχτα γαϊτανάκια μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπροστά θα μείνει επίπεδο και πίσω θα σχηματιστεί αυτό το ωραίο V σχεδιάκι. Να είμαστε λοιπόν, για να σας βοηθήσει να βρείτε πού ακριβώς θα μπείτε για να πάρετε το νήμα, θα βάλετε το βελονάκι σας επίπεδο πάνω στο σχεδιάκι σας και μόνο του θα πάρει το νήμα που θέλει, που χρειάζεται. Θα μπει λοιπόν εκεί ακριβώς που πρέπει να μπει. Να τη λοιπόν και η σειρά μας πανέτοιμη. Βλέπετε το σχεδιάκι μας από την πίσω πλευρά. Τώρα πια δύο όλες οι δίτσες γυρνάμε για να κάνουμε μισά ποδαράκια. Δεν προσέχουμε κάτι εδώ, με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε. Μπαίνουμε κανονικά στους πόντους μας. Και θα συνεχίσουμε το σχεδιάκι μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μία σειρά μισά ποδαράκια, μία σειρά άριχτα γαϊτανάκια. Ένα λάξ. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε μισά ποδαράκια κάνουμε δύο λυσιδίτσες στην αρχή. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε άριχτα, μία λυσιδίτσα. Και προσέχουμε κάθε φορά στα άριχτα να μπαίνουμε με τον τρόπο που είπαμε. Να είμαστε λοιπόν λίγες σειρές παραπέρα. Το σχέδιο μας φαίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα ωραία V από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι εντελώς επίπεδο. Το βλέπετε. Αυτό είναι όλο το σχεδιάκι μας. Ένα λάξ. Μία φορά μισά ποδαράκια, μία φορά άριχα γαϊτανάκια. Για τα άριχτα γαϊτανάκια μπαίνουμε, όπως είπαμε, στο πλάι του νήματός μας, στο μπροστινό. Για τα μισά ποδαράκια, κανονικά στους πόντους μας. Και κάθε φορά που ξεκινάμε τα άριχτα, έναν πόντο αλυσιδίτσα. Κάθε φορά που ξεκινάμε τα μισά ποδαράκια, δύο πόντους, δύο αλυσιδίτσες στην αρχή. Το κασκόλ μας έχει τελειώσει. Το νήμα μας τελείωσε, δεν έχει μείνει, βλέπετε, έχει μείνει πολύ μικρό κομματάκι να κρύψουμε. Μαζί με αυτό της αρχής, πολύ μικρό κομματάκι νήματος. Και το κασκόλ μας είναι πανέτοιμο. Διπλής όψης κασκόλ. Πώς σας φαίνεται? Δεν είναι δύσκολο σχεδιάκι. Ελπίζω να σας άρεσε πάντως και να δοκιμάσετε να το κάνετε έτσι για κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξω Μόνος Σου Δημιουργικές Ιδέες. Κάντε like φυσικά στο βιντεάκι μας, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Θα ξαναπούμε εμείς την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!